Όπως το αλάτι κάνει νόστιμο το ψωμί και κάθε φαγητό και διατηρεί τα κρέατα να μη σαπίζουν, το ίδιο σκέψου και για την νοητή γλυκύτητα και την θαυμαστή εργασία της φυλάξεως του νου, λέει ο Άγιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος στον λόγο του προς Θεόδουλο στη Φιλοκαλία. Δηλαδή η φυλακή του νου μοιάζει με το αλάτι, το οποίο νοστιμίζει αλλά και συντηρεί. Ως περγάρ το αισθητόν άλλας, η δίνη των τεάρτων και πάνω όψων, γλυκαίνει το ψωμί αλλά και κάθε φαγητό και άσυπτα τεινά των κρεών και διαρκή φυλάτη και διατηρεί άσυπτα και σε διάρκεια κάποια από τα κρέατα, ούτω και επί του νοός φυλακή της νοητής ειδήτητος και θαυμαστής εργασίας νόη. Έτσι κατά τον ίδιο τρόπο λέει να εννοείς και για τη φυλακή του νοός, ότι δηλαδή είναι το αλάτι της νοητής γλυκύτητας και της θαυμαστής νοεράς εργασίας. Αν θέλεις δηλαδή να έχεις αυτή την γλυκύτητα του νου διαρκώς, θα πρέπει να φυλάτεις το νου, και αν θέλεις να έχεις εσωτερική εργασία η οποία είναι το ζητούμενο και το πνευματικό άνθρωπο, την εσωτερική πνευματική εργασία, θα πρέπει πάλι να προσέχεις το νου σου, να το φυλάς από κάθε προσβολή, από κάθε φαντασία του εχθρού, του διαβόλου, από κάθε μνήμη του παρελθόντος, από κάθε τι που θα κινήσει μέσα σου τα διάφορα πάθη και θα σε οθήσει στην αμαρτία. Και αυτό γίνεται με την προσευχή και με την νύψη, την εγρήγορση, την προσοχή. Προσοχή και προσευχή λοιπόν λειτουργούν σαν το άλλας, το οποίο διατηρεί μέσα μας την γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος και ακόμα μας βοηθεί ώστε να συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε εσωτερικά με αυτή την διαρκή εσωτερική πνευματική εργασία, η οποία είναι η προϋπόθεση για τη σωτηρία μας. Και συνεχίζει ο Άγιος και λέει, γλυκαίνει, λέει, με θείο τρόπο αυτή η φύλαξη του νοός τον εσωτερικό και τον εξωτερικό άνθρωπο. Διώχνει τη δυσοδεία των πονηρών λογισμών και μας διατηρεί σταθερούς στα καλά. Και γάρ η δίνη εν Θεός και τον εντός και τον εκτός άνθρωπο. Ο άνθρωπος προσέχει το νου του, έχει τη φυλακή του νοός, είναι άνθρωπος γεμάτος γλυκύτητα και εξωτερικά και εσωτερικά. Και ακόμα ο άνθρωπος αυτός απαλλάσσεται από την δυσοδεία των πονηρών λογισμών, γιατί λέγει η φυλακή του νοός την οζοδία των πονηρών λογισμών εκδιώκει. Και ακόμα φυλάγεται ως ένας σταθερός αγωνιστής στα καλά έργα, διαρκής εν της καλής ημάς φυλάτη. Μας κάνει σταθερούς η φυλακή του νοός εις τα καλά έργα, γιατί διαφορετικά ο άνθρωπος πολύ εύκολα παρεκκλίνει και παρουσιάζεται ως ασταθής στην πνευματική ζωή. Η μία αγωνίζεται και ανεβαίνει και απ' την άλλη κατεβαίνει. Εάν όμως έχει αυτή τη συνεχή φύλαξη του νοός, τότε έχει αυτή την ευλογημένη σταθερότητα στην εργασία του Θεού. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο σπουδαίο πράγμα είναι αυτή η φυλακή του νοός για τη σωτηρία μας. Είναι ως το άλλας, το οποίο και μας νοστιμίζει την πνευματική μας εργασία, την πνευματική μας ζωή, αλλά και μας διαφυλάττει σταθερούς σε αυτήν. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.